Η Κομωτινής ανεβάζει μία παράσταση στην παιδική σκηνή της Αγγελικής Δαραλάση, η οποία έλκει καταγωγή από την γειτονική μας Ξάνθη, σε σκηνοθεσία της Μυρσίνης Λιαντζουράκη. Πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει το ρητό «η τέχνη μιμείται την πραγματικότητα». Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχετε διαπιστώσει όλοι με τρόπο εκοφαντικό να αντιμετωπίζουμε γεγονότα όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα επεισόδια έμφυλης βίας, τα οποία δυστυχώς έχουν έντονο δραματουργικό χαρακτήρα. Το έργο καταπιάνεται δυστυχώς με τρόπο έτσι επίκαιρο το ζήτημα του πολέμου και ζήτημα και ζητήματα που αφορούν στο πώς αντιμετωπίζουμε τα στερεότυπα μεταξύ των δύο φύλων. Έχει βραβευτεί, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει ανεβεί στη σκηνή μας. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά για την εξαιρετική τους ερμηνεία. Παίχτηκε ήδη, έχουν προγραμματιστεί 40 παραστάσεις για τα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Έχουν δοθεί ήδη 12 παραστάσεις, περίπου 3,5 με 4.000 παιδιά θα τα δούνε. Αλλά ανεβαίνει και στην κεντρική μας σκηνή για το ευρύ κοινό, την Κυριακή σήμερα, το Σάββατο αύριο, στις 7 η ώρα είναι. Στις 7 η ώρα. Υπάρχει επίσης μια παράσταση την Κυριακή στις 4 και 11 Δεκεμβρίου. Άλλες δύο παραστάσεις. Και περιμένουμε τον κόσμο να το δει από κοντά. Να καλωσορίσω τη συγγραφέα που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ανέβηκε εδώ. Είναι η πρώτη παράσταση του έργου μετά την βράβευσή του από τα κρατικά θεατρικά βραβεία. Να πω ότι είδα την παράσταση και είμαι ενθουσιασμένη. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική παράσταση ποιότητας που έχουμε συνηθίσει σε πολύ σημαντικά θέατρα στην Αθήνα, για παράδειγμα, όπως η Ξένας Καλογεροπούλου. Είναι μια παράσταση που έχει αυτή την ποιότητα του καλού θεάτρου για παιδιά, που σέβεται το παιδί ως θεατή, που αντιμετωπίζει το παιδί στα ίσα και με εντυμότητα και με πολύ σεβασμό. Όσον αφορά το έργο, είναι στην ουσία ήθελα να μιλήσω ακριβώς για αυτό που είπε πριν ο πρόεδρος, ότι και για το τι σημαίνει πόλεμος, για το ότι είναι το μεγαλύτερο δεινό της ανθρωπότητας, αλλά και το ότι αυτά τα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσαν γενιές, πια είναι καιρός να τα αρχίσουμε να τα σπάμε, να μην τα αποδεχόμαστε. Μιλάει στην ουσία για αγόρια που μπορούν να είναι ευαίσθητα και να μην ενδιαφέρονται για τη βία, και για κορίτσια που μπορούν να κυνηγάνε την περιπέτεια, που μπορούν να θέλουν να γίνουν επιστημόνισσες, όπως τόσες επιστημόνισσες άλλωστε έχουμε. Και στην ουσία πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και την προσωπικότητά τους ανεξάρτητα από το φύλο τους. Και φυσικά ένα έργο το οποίο μιλάει σαφώς κατά της έμφυλης βίας και γενικότερα κατά της βίας από ανθρώπου σε άνθρωπο και κατά της μυσαλλοδοξίας. Και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διπεθέ Κομωτινή, σε όλους τους συντελεστές. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική παράσταση που μακάρι να μπορούσε να συνεχίσει και για άλλες τόσες παραστάσεις να έρθουν. Θα ήταν ευχής εγώ να έρθουν και παιδιά από τους διπλανούς δήμους, από την Ξάνθη, από την Αλεξανδρούπολη, να το δούνε, γιατί πραγματικά είναι μια παράσταση που σέβεται τα παιδιά όπως θα έπρεπε να μάθουμε και να θέλουμε να τα σεβόμαστε όλοι μας, να τα αντιμετωπίζουμε στα ίσα με εντυμότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες. Όταν λοιπόν επενδύσουμε στα παιδιά, στην ουσία επενδύουμε στο μέλλον, σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Με αυτό στο μυαλό θα έπρεπε όλοι, όταν παράγουμε κάτι για τα παιδιά, να το παράγουμε με όλη αυτή την ευθύνη και το σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε. Και πάλι ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όταν ξεκινάω και ξεκινάμε σαν ομάδα, γιατί πλέον ομάδα είμαστε και παίρνουμε στα χέρια μας ένα κείμενο, το πρώτο πράγμα, όπως είπε και η κυρία Δαρλάση, είναι να δούμε αν αυτό το κείμενο αφορά στο παιδί, αφορά καταρχήν, μας αφορά σαν κοινωνική πραγματικότητα σήμερα και αν μπορεί να υλοποιηθεί, να παρασταθεί, όπως ακριβώς είπαμε, με σεβασμό για το παιδί. Το οποίο φυσικά το αντιμετωπίζουμε ακριβώς, εγώ προσωπικά αντιμετωπίζω τα παιδιά ακριβώς όπως τα αντιμετώπιζα και τους ενήλικες, μην κάνοντας καμία έκπτωση.
Όταν λοιπόν ήρθε, πήρα αυτό το κείμενο και διάβασα, ήξερα ότι είναι ένα έργο το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε εδώ στην πόλη μας. Ακριβώς όπως είπαμε πάλι, είναι ένα κείμενο που συναντά τα κοινωνικά φαινόμενα του σήμερα, τα στερεότυπα του φύλου, την κατακραυγή απέναντι στον πόλεμο και σε όλα τα δεινά του. Οπότε περνάει αυτά τα μηνύματα στα παιδιά, δηλαδή περνάει μηνύματα που για μένα με έμεσο τρόπο και όχι κουνώντας το δάχτυλο, οθεί τα παιδιά στο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσα από την εικόνα, μέσα από το λόγο, μέσα από όλη αυτή τη δράση που παρακολουθούν. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Έχω πάντα τη χαρά να έχω άριστους συνεργάτες δίπλα μου, ξεκινώντας από την ομάδα με την οποία δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό μαζί και γνωριζόμαστε, ξέρει ο καθένας τα πατήματά του. Να πω, έτσι όπως τους βλέπω, την Αθανασία Ποπουζή, τη Χρύσα Ιωαννίδου, τη Βούλα Παναγιωτίδου, το Στέργιο το Μαδέρι και το Δημήτρη Πάσο, είναι οι ηθοποιοί μας. Και φυσικά έχω εξαιρετικούς συνεργάτες δίπλα μου, που έχουμε έτσι με κοινή οπτική. Πάντα μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας και προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια παραγωγή, είτε είναι για την παιδική σκηνή, είτε είναι για την κεντρική σκηνή. Και αυτή είναι ο Μιχάλης, ο Βομβακάς, που επιμελείται τα βίντεο, κάνει τη λήψη, το μοντάζ και ό,τι σχετικό. Γιατί η παράστασή μας έχει και προβολή βίντεο, κάποια σημεία τέλος πάντων του έργου μας, της παράστασης. Το Γιάννη Καρογκυλμέζη που είναι στα σκηνικά και στα κοστούμια και το Μαρίνο Τόκα που γράφει τη μουσική, τις εξαιρετικές πάντα μουσικές που δίνουν τις παραστάσεις. Την επιμέλεια φωτισμού την κάνει ο δικός μας ο Γιάννης ο Τζαζανάς και στον ήχο, την επιμέλεια του ήχου είναι η Ελένη Αποστολίδου. Εύχομαι να έρθετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να πείτε στα παιδιά που γνωρίζετε, αν δεν τα φέρνουμε τα σχολεία τους, να έρθουν στις ανοιχτές παραστάσεις του κοινού και να τη δουν. Νομίζω ότι θα πάρουν μαζί τους πολύ όμορφες εικόνες.